στις συγκεντρώσεις είχαμε επεισόδια. Ξεχωρίζει λοιπόν αυτό που θα δείτε εδώ. Ας το παρακολουθήσουμε πρώτα για να το δούμε μετά αναλυτικά και να σας το εξηγήσουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό που βλέπετε? Στο σημείο που έχουμε τις δύο συγκεντρώσεις και στη μέση την αστυνομία, υπάρχει αυτό εδώ και ας το σταματήσουμε λίγο, που είναι το μπλοκ της Χρυσής Αυγής. Από το μπλοκ της Χρυσής Αυγής φεύγει ένας άνδρας, αυτός που βλέπετε εδώ, κρατάει στο χέρι ένα λωστό, φοράει κράνος και επιτίθεται στον οπερατέρ, στον κάμεραμάν του Ε και του Live News. Το χτύπημα ευτυχώς την τελευταία στιγμή ο συνάδελφος κάνει μια κίνηση και το αποφεύγει, γιατί είναι θανατηφόρο. Επαναλαμβάνω, κρατάει ένα σιδερολωστό το παλικάρι που βλέπετε εδώ. Σημαδεύει από μακριά προφανώς το τι θα κάνει και πού θα πάει. Ξαναλέω ότι είναι το μπλοκ των Χρυσαυγητών. Φαίνεται ένα πλάνο εκεί, ο άνθρωπος με το άσπρο πουκάμισο και το σακάκι μοιάζει και με ένα βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε την εικόνα για να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συνέβη πριν από λίγο και πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρισκόταν εκεί για να μας πει, Θοδωρή, καλησπέρα, τι έγινε εκεί σε αυτό που βλέπουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα τώρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά, Νίκο, ακριβώς μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, όπου εδώ και δύο ώρες περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Από τη μία πλευρά, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ισλαμοποίηση της χώρας, όπως αναφέρουν τα μέλη της. Και από την ακριβώς άλλη πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου, με τέσσερις δημιουργίες των ΜΑΤ να τους χωρίζουν και δύο κλούβες των ΜΑΤ, είναι σε εξέλιξη η αντιφασιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επί την εμφανίση των μελών της Αντιφά, με το που έφτασαν στο σημείο, μέλη άρχισαν να υπάρχουν αντικλήσεις μεταξύ των μελών της Αντιφά και της Χρυσής Αυγής. Άρχισαν να ξεφεδονίζονται τα πρώτα αντικείμενα και εκεί ξέσπασαν οι συγκρούσεις. Μετά από λίγο, και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη τα επεισόδια, όπως είδατε και εσείς στα πλάνα, ένα μέλος της Χρυσής Αυγής στοχοποίησε για άγνωστο λόγο το τηλεοπτικό συνεργείο μας, τον συνάδελφο Κονολίπτη, για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρω το όνομά του και εμένα που ήμουν δίπλα του, και επιτέθηκε σε βάρος μας. Καθαρά από τύχη, εκείνη τη στιγμή δηλαδή που κατέβασε το σιδερολωστό, ήταν το καπάκι από το σκουπιδοτηνικό, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε γιατί βεβαίως εκείνο ανακαλύφθηκε ο συνάδελφος, το οποίο έκοψε τη φόρα του χτυπήματος και εντελώς ταυτόχρονα, και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό, ένας αστυνομικός της δημιουργίας του ΜΑΤ παρενέβη και τον έσπρωψε με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει την επίθεσή του. Και αυτό, αν μου επιτρέπεις, έχει τη σημασία του να το λέω εγώ, ότι ευχαριστώ για αυτό το λόγο έναν αστυνομικό του ΜΑΤ, όταν πριν 7 χρόνια έχω υποστεί ανέτεια επίθεση σε αντίστοιχη κάλυψη επεισοδίων και έχασα την ακόμη από τα λεφτά. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Αυτή τη φορά ένας αστυνομικός έπραξε αυτό που έπρεπε να κάνει. Θοδωρή, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Φαίνεται ένας άνθρωπος με ένα άσπρο πουκάμισο και ένα σακάκι, τον βλέπουμε εδώ, είναι αυτός που κάτι δείχνει, το χέρι κλπ. Στο πλάνο μοιάζει με ένα βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να δούμε αν είναι όντως αυτός. Και εάν ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι εκεί, είναι από εκείνους που έχουν αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους και κατοίκον περιορισμό. Θα το δούμε στην επεξεργασία. Η στιγμή της επίθεσης, δευτερόλεπτα πριν την επίθεση, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, εγώ θεωρώ ότι είδα τον κύριο Λαγό. Ο κύριος Λαγός είναι βασικά. Και εκείνη την στιγμή φώναξε στον συνάδελφο Οικονολίτη να τραβήξει το πλάνο, γιατί κατέληξε μια χειροβίδα κρότου λάμψης ακριβώς δίπλα του. Επίσης άλλο ερώτημα είναι... Αυτό άκουσε γιατί... το συγκεκριμένο άτομο και επενέβη τρέχοντας προς τα εμάς. Γιατί η αστυνομία δεν συνέλαβε τον παλικαρά αυτόν με το κράνος και με τον λωστό. Αυτά συνέβησαν στο κέντρο του Πειραιά πριν από πολύ λίγη ώρα. Θα επιστρέψουμε αργότερα. Βαγγέλη από εδώ! Μέλη της Χρυσής Αυγής συμπλέκονται με αντιεξουσιαστές έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Πετούν καφάσκια ένα στον άλλον και χτυπιούνται με κοντάρια. Μια δημιουργία των ΜΑΤ που βρίσκεται στη μέση προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη των αντιφασιστικών οργανώσεων κινήθηκαν προς τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, προσπαθεί να απομακρύνει από τα επεισόδια τα μέλη του κόμματός του. Ένα μέλος της κίνησης ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή τραυματίζεται. Όπως καταγγέλουν μέλη της κίνησης, οι Χρυσαυγίτες ήταν μαζί με τους αστυνομικούς. Η αστυνομία συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή για να ματαιώσουν τη δικιά μας συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή. Αστυνομικός είναι αυτός ο οποίος τράβηξε τον Γιώργο τον Γιαννουλέα, τον χτυπήσανε στο πρόσωπο αφού δέχτηκε επιθέσεις από τα τάγματα εφόδου του Κασιδιάρη. Κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκονται πάνω από 5.000 πρόσφυγες, είχαν οργανώσει συγκέντρωση μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων. Συγκέντρωση ενάντια στην Ισλαμοποίηση της χώρας πραγματοποιεί αυτή την ώρα και η Χρυσή Αυγή. Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στον Αλφα ότι οι άνδρες των ΜΑΤ πήραν εντολή και μπήκαν ανάμεσα στους συμπλεκόμενους για να μην λάβουν έκταση τα επεισόδια μεταξύ τους. Αυτή ήταν η αποστολή τους και μόνο, όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση τονίζουν.